τον κύριο Μαλανδράκη. Κύριε Δήμαρχε, η αλήθεια είναι ότι γύρω από το όνομά σας υπάρχει μία έντονη παραφιλολογία, μία έντονη σεναριολογία. Επειδή την Χάνη γνωρίζετε να έχω επαφές με τα Χανιά αρκετές, δεν σας κρύβω ότι στην πόλη των Χανίων σιγοψιθυρίζουν, ίσως να μην το ψιθυρίζουν, να το λένε και λίγο πιο δυνατά, ότι έχουμε μία αυτοδιοικητική μετακόμιση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ο Δήμαρχος Πλατανιά είναι έτοιμος να διεκδικήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης, που είναι ο Δήμος Χανίων. Θα ήθελα λοιπόν, εφόσον το θέλετε, να μας απαντήσετε σε αυτό. Δηλώνετε καταρχήν παρόν σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Και αν ναι, σε ποιον Δήμο? Λοιπόν, κοιτάξτε, τον Αύγουστο του 2022 είχαμε μία συνάντηση από αυτές που κάνουμε πάντα εργασία στη Δημοτική Ομάδα, όπου είχαμε μεταφέρει, τουλάχιστον ό,τι με αφορούσε εμένα, το θέμα των όποιων αποφάσεων για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και οτιδήποτε άλλο, για τον Φεβρουάριο του 2023. Έτσι λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να παραμείνω σε αυτή την άποψη που έχω συζητήσει με τους συνεργάτες μου, και άλλωστε θα πρέπει να είναι και η πρώτη σε κάθε τι που κάνει ένας επικεφαλής μιας παράταξης. Να μπαίνω στο Φλεβάρι, θα πάρθουν οι όποιες αποφάσεις σε ό,τι αφορά και για τη διαδρομή την προσωπική, τη δική μου στην αυτοδιοίκηση, αλλά και σε ό,τι αφορά τους συνεργάτες μου και τις επιλογές τους για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που έρχονται τον Οκτώβριο του 2023. Άρα, επειδή οι δημοσιογράφοι μας αρέσει λίγο να αναλύουμε και την ουσία πίσω από τα λόγια, αν ήσασταν αποφασισμένος για το Δήμο Πλατανιά, επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις μαζί, κύριε Δήμαρχε, και στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, θα λέγατε είμαι έτοιμος να το διεκδικήσω. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δηλώνετε παρόν σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όμως το συζητάτε ακόμα για το ποιος θα είναι ο Δήμος που ενδεχομένως θα διεκδικήσετε. Κάνω λάθος σε αυτό? Κοιτάξτε, ξαναλέω πάλι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι θα είμαι παρόν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, θεωρώ κατά 95%, γιατί είμαστε και άνθρωποι, δεν ξέρεις ποτέ τι προκύπτει σε αυτή τη ζωή και στην καθημερινότητα, ότι θα είμαι παρόν. Σε ό,τι αφορά το Δήμο Πλατανιά, ξέρετε πολύ καλά ότι τυχαίνει και από τους πιο παλιούς δημάρχους στο νησί. Από το 2011 έχει ξεκινήσει αυτή η διαδρομή με τους συνεργάτες μου. Έχουμε κάνει, νομίζω, αρκετά πράγματα. Έχουμε δρομολογήσει ακόμα περισσότερα. Εκτελούνται ήδη αρκετά. Είναι κάτι το οποίο και το αγαπάω και το αγαπάμε. Και νομίζω ότι ίσως κανείς και δύσκολα θα μπορούσε να το αφήσει. Να σας βοηθήσω λίγο και στη δημοσιογραφική σκέψη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή στη ζωή όλα έχουν το ζύγι τους, όπως είπατε και εσείς, και το ενδιαφέρον τους, και μια και έχουμε πει ότι το Φλεβάρι είναι ένας μήνας αποφάσεων σε αρκετά πράγματα, να μπει με το καλό Φλεβάρι και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θέλω να πιστεύω ότι στα 25 χρόνια της δημοσιογραφίας είμαι ένας έμπειρος δημοσιογράφος, άρα νομίζω, επειδή και οι τηλεθεατές είναι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται πίσω από τα λόγια, εγώ νομίζω ότι με την αποψινή σας τοποθέτηση δίνετε τροφή για σκέψη και συζήτηση αύριο και στον Δήμο του Πλατανιά, αλλά κυρίως στον Δήμο των Χανίων, κύριε Μαλανδράκη. Χαμογελούν οι συνάδελφοί σας εδώ. Κι εγώ το ίδιο. Άλλοι και γνωρίζουμε αρκετά χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν μετακομίσετε στα Χανιά, δεν είναι μακριά ο Πλατανιάς, θα μπορείτε να πηγαίνετε, κύριε Δήμαρχε. Άλλωστε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα στο Πλατανιά, νομίζω, και να συνεχίσουμε να κάνουμε για να αντιστρέψω λίγο τις δημοσιογραφικές προσδοκίες. Αλλά ακόμα και αν μείνουν, θα συνεχιστούν και θα υλοποιηθούν. Μάλιστα. Μου δώσατε την απάντηση. Νομίζω ότι αύριο θα έχουν θέμα για συζήτηση εκεί οι φίλοι μας στα Χανιά. Λοιπόν, δεν σας αποδεσμεύω. Δήμαρχε του Πλατανιά, αν δεν σας την κάνω την ερώτηση, θα με σκοτώσουν οι τηλεθεατές που μου τη στέλνουν επιτακτικά. Και ζητούν να κρίνετε ή να σχολιάσετε σαν πολίτης των Χανίων την παρούσα Δημοτική Αρχή των Χανίων. Πώς κρίνετε αυτή την πορεία των τριών χρόνων του κυρίου Σημανδυράκη και της ομάδας του στο Δήμο των Χανίων? Εντάξει, δεν είναι δόκιμη η ερώτηση. Ένα εν ενεργεία δήμαρχο, όπως ένα άδελφο εν ενεργεία δήμαρχο. Άρα, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να είμαι και πολίτης των Χανίων. Καταρχήν, είμαι ο πολίτης του Δήμου Πλατανιά. Αλλά δεν είναι δυνατόν να σχολιάσω εν ενεργεία συνάδελφο. Αυτό είναι αδιανόητο. Κοιτάξτε, πάρα πολλές φορές το να σχολιάσουμε κάτι το οποίο μας αρέσει, κάτι το οποίο δεν μας αρέσει σε έναν άλλον Δήμο, δεν σημαίνει ότι κατακρίνουμε ή κατακεραυνώνουμε το έργο μιας Δημοτικής Αρχής. Νομίζω ότι στην αυτοδιοίκηση της Κρήτης λίγο πολύ περισσότεροι δήμαρχοι μεταξύ σας, κύριε Μαλανδράκη, γνωρίζεστε.
πολύ καλά γνωριζόμαστε και νομίζω ότι και σε πάρα πολλά θέματα συμπορευόμαστε, καθότι τυχαίνω και είμαι και γραμματέας της Ένωσης Δήμων Κρήτης. Οι πιο πολλοί συνάδελφοι και οι παλαιότεροι και οι νεότεροι γνωρίζουν ότι όλες τις προσπάθειες που γίνονται από την ΠΕΔ Κρήτης έχουν να κάνουν με ένα συγκριτισμό σε ό,τι αφορά κοινές διεκδικήσεις που ακούσατε τους συναδέλφους προηγουμένως. Είναι κοινά πράγματα. Δεν είναι ότι κάποιος θα ανακαλύψει την Αμερική ενώ άλλος δεν την έχει ανακαλύψει ακόμα. Άρα πολλές φορές ξέρουν οι συνάδελφοί μου ότι έχουμε ανταλλάξει και τεχνογνωσία. Βεβαίως. Αν κάποιος ξέρει κάτι ή αν κάποιος έχει τύχει να προηγηθεί σε κάτι, είναι κάτι που με μεγάλη χαρά ανταλλάσσουμε την εμπειρία μας, τη γνώση μας, προκειμένου να διευκολυθεί ο συνάδελφος. Γιατί αυτό είναι το νόημα της αυτοδιοίκησης. Και δεν επίσης τον πολίτη ενός πεπερασμένου συνόλου, αλλά στο σύνολό του, γιατί οι πολίτες κινούνται, έτσι. Είναι οι πολίτες μας, είναι οι επισκέπτες μας και στην τελική ανάλυση δεν είμαστε κρατήδια. Είμαστε κάποιες οντότητες οργανισμές σε ένα ευρύτερο σύνολο. Ζωντανά κύτταρα που είναι δίπλα στον πολίτη. Και αυτό κανείς δεν το αφισβητεί για το ρόλο της αυτοδιοίκησης, κύριε Μαλανδράκη. Και ότι και οι καλοί συνάδελφοι που είναι στο πάνελ, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, ότι πάρα πολλές φορές είτε σε συνέδρια είτε σε συνεδριάσεις στην ΠΕΔ ή οπουδήποτε αλλού, αυτό το κλίμα επικρατεί μεταξύ μας προκειμένου να επιτυχάνουμε πράγματα και να ανταλλάσσουμε εμπειρίες, γνώμες, αν θέλετε και καλές πρακτικές. Δεν είναι κάτι και κακό. Μάλιστα. Άρα, κάθε συνάδελφος προσπαθεί με τους ανθρώπους που έχει για το καλύτερο δυνατό και δεν μπορεί να αφισβητήσει ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος αποτέλεσμα για τους. Βεβαίως. Εγώ την ερώτηση την έκανα, η απάντηση είναι δική σας, επομένως νομίζω κύριε Δήμαρχε ότι τίποτα δεν είναι αδόκιμο όταν δεν γίνεται εγκρυπτό. Αυτό λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Δεν είπα τι είναι αδόκιμο, λέω ότι από τη μεριά τη δικιά μου δεν θα ήταν καθόλου. Βεβαίως και το σέβομαι απόλυτα. Είστε ένας πολύ έξυπνος δήμαρχος, ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και κυρίως είστε ένας πολύ ικανός δήμαρχος και αυτό το λένε και οι δημότες σας. Επειδή κλείνουμε, θέλω μονολεκτική απάντηση από όλους τους δημάρχους. Κύριε Δήμαρχε, μέχρι το τέλος αυτής της θητείας, ποιο θεωρείτε ότι είναι το νούμερο ένα έργο που πρέπει να τρέξει άμεσα στο Δήμο του Πλατανιά? Κοιτάξτε, ο Δήμος Πλατανιά έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα έργων. Από βιολογικούς καινούργιους εκτάσεις, μιλάμε για 110.000 κάτι που εκτελείται το έργο αυτό. Αλλά αυτό που θέλω να ακούσω πολύ σύντομα είναι ένα έργο στο επίπεδο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Είναι μια πρόταση 6 εκατομμύρια περίπου, την οποία δυστυχώς δεν μας επέτρεψε ο Αντώνης Τρίτσης να την υποβάλουμε ως Δήμος. Την υποβάλλουμε διά της περιφέρειας, διότι δεν επιτρέπουν απλάσεις να κατεβάσουν οι Δήμοι πλην των 4 πρωτευουσών των νομών. Όλοι οι άλλοι θεωρούμαστε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα. Δυστυχώς, αλλά δεν το σχολιάσουμε τώρα στην εκπομπή σας. Την έχουμε λοιπόν υποβάλει πρόταση διά της περιφέρειας Κρήτης. Περιμένω λοιπόν αυτό το καλό το νέο να ακούσω ότι εντάχθηκε αυτό το έργο, το οποίο είναι για την παλιά Εθνική. Η ολοκλήρωση των πεζοδρομίων σε όλο το μήκος του Δήμου Πλατανιά. Μιλάμε για ένα μήκος συνολικά το οποίο περιβαίνει τα 12 με 13 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Δήμο Χανίων μέχρι την περιοχή του Κολυμβαρίου. Νομίζω ένα. Τώρα θα σας πειράξω, κύριε Δήμαρχε, λίγο. Θα σας πειράξω τώρα λίγο, γιατί ξέρω ότι έχετε χιούμορ. Πάντως αυτό το έργο συνδέεται και φτάνει μέχρι το Δήμο των Χανίων. Ναι, είμαστε όμορφοι. Βεβαίως, βεβαίως.